για το Δήμο. Και αν μου επιτρέπετε για λίγα λεπτά, γιατί σέβομαι και τον περιορισμένο του χρόνου σας. Ο Δήμος μας είναι ένας ιδιαίτερος Δήμος. Η ιδιαιτερότητα φαίνεται ότι έχουμε 69 τοπικές κοινότητες, άρα κάθε μέρα μιλάμε με 69 προέδρους που έχουν τα αιτήματά τους και 115 οικισμούς. Αυτό δημιουργεί πολλαπλές υποχρεώσεις προς όλα τα επίπεδα και σε ό,τι αφορά την καθημερινότητα που είναι ρητροφωσμός, το νεράκι, η καθαριότητά τους, καθώς και η αγροτική οτοπία. Γιατί κατά βάση ο Δήμος μας είναι αγροτικός, κατά βάση τα τελευταία χρόνια όμως έρχεται και μια τουριστική ανάπτυξη. Να πούμε για τον πρώτο πυλώνα, αυτό είναι η αγροτική παραγωγή. Εμείς εκεί είμαστε κάθε μέρα στα προβλήματα, γιατί κάθε μέρα και η πολιτική ηγεσία του Δήμου αλλά και οι υπηρεσίες ασχολούνται με την αποκατάσταση της αγροτικής οδοτείας, γιατί είναι το ζητούμενο, αυτό μας ζητάνε κάθε μέρα, να πηγαίνουν στα χρήματά τους. Και έχουν μπει. Σε αυτό το κομμάτι έχουμε κάνει επιτυχία, με τη βοήθεια βέβαια της κυβέρνησης και του Υπουργείου Εσωτερικών. Χρηματοδοτηθήκαμε από το πρόγραμμα Bonus 3 για βελτίωση αγροτικής οδοτείας με ένα ποσό 4 εκατομμυρίων ευρώ. Τρέξαμε ταχύτερα. Από τις μεγάλες χρηματοδοτήσεις. Και χαίρομαι που το αποδέχτηκε το Υπουργείο σε όλη την έκταση, γιατί αντιλήφθηκε το πρόβλημα που σας ανέφερα πιο πριν, προκύπτει από τη γεωγραφική έκταση και για τη γεωμορφία του Δήμου μας. Τα 4 εκατομμύρια ευρώ τα έχουμε δημοκρατήσει, έχουμε υπογράψει μας, σε λίγες μέρες ξεκινάει. Επομένως, σε ένα χρόνο που θα τελειώσει το έργο, τι θα έχουμε γύρω στα 55 χιλιόμετρα αγροτικής οδοπίας, βελτιωμένη με τη σημεντόστρωση ή ασφαλτόστρωση. Ταυτόχρονα, δουλεύουμε και στο άλλο μεγάλο κομμάτι υποστήριξης του πρωτογενούς τομέα, που είναι η άπευση. Εκεί, σε συνεργασία με την περιφέρεια, έχουμε συνάψει προγραμματική σύμβαση και κονείται η μελέτη για μία λιμνοδεξαμενή 65.000 κυβικών στην περιοχή του Τρικόρφου. Το Τρίκορφο παράγει την καλύτερη από τις καλύτερες ελληνικές καλαμών σε ποιότητα. Το οποίο αυτό η λιμνοδεξαμενή θα υποστηρίξει την ελιά καλαμών και την καλλιέργεια στα όμορα χωριά. Πολύλοφος, κλίμα, Τρίκορφο. Είναι δύο πολύ σημαντικές παρεμβάσεις που πιστεύουμε ότι πραγματικά προσφέρουμε και βελτιώνουμε την καθημερινότητα του αγρότη μας. Συν την δημοτική οδοτεία, δηλαδή την πρόσβασή του στα χωριά και την πρόσβασή του στα κτήματα. Αυτό είναι για μας προτεραιότητα και για την βελτίωση της δημοτικής οδοτείας. Πάλι είχαμε μια χρηματοδότηση από το Υπουργείο Ανάπτυξης 1.600 για την παράκαψη του νεοχωρίου. Είναι ένα χωριό το οποίο μπαίνουν τα οχήματα από μέσα και αυτό θα μας βοηθήσει στη διασύνδεση της ενδοχώρας με το παραλιακό μέτωπο. Να πάμε στο δεύτερο πυλώνα που είναι ο τουρισμός και η ανάπτυξη. Εκεί θα ήθελα να το ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Θα έλεγα ότι ξέρουμε όλοι ότι η Επανάσταση ξεκίνησε εδώ από τη Μεσσηνία, αλλά και η Επανάσταση του τουρισμού ξεκίνησε πάλι από τη Μεσσηνία με την Κώστα Ναβαρίνο. Χάρη στο όραμα του αείμνηστου του καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλου και συνέχεια του οράματός του του Αχιλέα Κωνσταντακόπουλου. Έτσι, η μεγάλη μονάδα της Κώστα Ναβαρίνο είναι περίπου 40-45 λεπτά εδώ από την πόλη της Μεσσήνης. Αλλά η πρώτη μεγάλη επέκταση αυτής της επένδυσης πέρα από τα όρια της πύλης γίνεται εδώ δίπλα, στο Ριζόμυλο. Άρα πρέπει να αντιληφθούμε τη μεγάλη σημασία και την προοπτική που έχει ο Δήμος Μεσσήνης και η πόλη της Μεσσήνης, γιατί θα έχουμε στην αγκαλιά μας μια μεγάλη επένδυση. Δεξιά μας θα έχουμε την υφιστάμενη μεγάλη επένδυση και αριστερά μας 3 χιλιόμετρα το αεροδρόμιο. Επομένως, ο Δήμος Μεσσήνης πρέπει να αντιληφθεί το μέγεθος της τουριστικής ανάπτυξης που θα επέλθει τα επόμενα χρόνια. Εμείς, σαν Δημοτική Αρχή, θα πρέπει να έχουμε προετοιμαστεί ώστε να υποδεχτούμε αυτή τη μεγάλη επένδυση, αλλά και όλη την τουριστική ανάπτυξη που θα έρθει τα επόμενα χρόνια. Και σε αυτό έχουμε κάνει βήματα προόδου. Έχουμε κάνει χωροταξικές και πολεοδομικές διευθυνήσεις. Πέρασε, μάλλον εγκρίθηκε και με φέκο πριν δύο μήνες, που επιτρέπει την επένδυση, την ιδιωτική επένδυση, ενθαρρύνει τις ιδιωτικές, μικρές και μεγάλες επενδύσεις από μια εξοχή κατοικία μέχρι τουριστικές μονάδες. Σε αυτό βοήθησε και το Υπουργείο Εσωτερικών για τη χρηματοδότηση της μελέτης. Η χρηματοδότηση των μελετών έγινε από το Υπουργείο Εσωτερικών. Οι οδικοί άξονες πιστεύουμε ότι θα παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο στην υπερχόμενη ανάπτυξη, ειδικά στο παραλιακό μέτωπο. Ο δρόμος Καλαμάτα Μεσσήνη Ριζόμυλος Πύλος Μεφθόνη πιστεύουμε ότι πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για να αποβρατωθεί γρήγορα. Θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της περιοχής. Θα βάλει τη Μεσσήνη και τις όμορες περιοχές στον τουριστικό χάρτη και θα έχουμε να κερδίσουμε από την άνοιξη του τουριστικού ρεύματος. Όπως η παράκαμψη του Πενταϊδίου είναι από το Ριζόμυλο αριστερά προς Κορώνη, είναι η άλλη κατεύθυνση από την Πύλο. Εκεί βρήκαμε ένα βαλτωμένο έργο από την προηγούμενη περιφερειακή αρχή. Το διαχειρίζεται η περιφέρεια αυτό το έργο. Όμως χαιρόμαστε που ο Περιφερειάρχης μας έχει ενημερώσει και με τη συμβολή της κυβέρνησης έχει εξεδρευτεί το απαραίτητο κονδύλι, ώστε πολύ σύντομα να γίνουν οι απαραίτητες μελέτες και να δημοκρατηθεί άμεσα. Άρα και σε αυτό θα δοθεί λύση που αναδεικνύει και τον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Κορώνης που είναι στο Πεταλίδι, αλλά θα αναδείξει τουριστικά και το Πεταλίδι. Επίσης, η πρόσβαση προς την αρχαία Μεσσήνη υλοποιείται τώρα
είναι η 7η επαρχιακή οδός, Μεσίνη, Λάμπενα, η Λάμπενα επόμενος που ανεβαίνουμε πάνω από Σαρχαία Μεσίνη. Το Μεσίνη Λάμπενα υλοποιείται τώρα από την περιφέρεια Πελοποννήσου, αλλά και το Λάμπενα Αρχαία Μεσίνη είναι μελετητικά όρημα και πιστεύουμε ότι πρέπει να ξεπερθούν τα χρήματα ώστε να αποκαταταθεί αυτός ο άξονας, ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός γιατί οδηγεί στον κορυφαίο αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσίνης που συνδυάζει τη μεγαλοπρέπεια των δρεφών και, και το φυσικό πλούτο της Αρχαίας Ολυμπίας. Χάρη στις προσπάθειες, στις άγνωστες προσπάθειες του καθηγητή του Πέτρου Θέμελη και σε αυτό έχουμε συμβάλει στην Αρχαία Μεσίνη ως προς την κατασκευή νέου μουσείου. Έχουμε πολύ καλή συνεργασία και με την Υπουργό Πολιτισμού αλλά και με τον Περιφερειάρχη. Αυτές τις μέρες θα κάνουμε προγραμματική σύμβαση μέσα από την οποία θα κοινωνηθούν οι απαραίτητες μελέτες με την καθοδήγηση του Υπουργείου για την κατασκευή νέου μουσείου στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσίνης σε μια έκταση 12 στρεμάτων που παραχώρησε ο Δήμος, ήταν δημοτική έκταση και παραχωρήσαμε στο Υπουργείο αυτή την έκταση για αυτό το σκοπό. Τέλος, θα έλεγα ότι ένας δυτικός άξονας που έχει μεγάλη σημασία για όλη την περιοχή για τον νομό είναι το πύργος Καλό Νερό Τσακώνα. Γι' αυτό θα συμβάλλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη. Όμως, ο πιο σημαντικός παράγοντας ανάπτυξη, θα έλεγα, για την περιοχή θα είναι η αναβάθμιση του αεροδρομίου της Καλαμάτας, το οποίο είναι 3 χιλιόμετρα από τη Μεσίνη. Πιστεύουμε πραγματικά ότι θα παίξει το ρόλο τα επόμενα χρόνια πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί ήδη τώρα η διασύνδεση με πολλές ευρωπαϊκές πόλεις. Επιπιστούμε ότι σε λίγα χρόνια θα διασυνδέεται με όλο τον κόσμο. Τέλος, ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο, κρίσιμο για την ανάπτυξη περιοχής, είναι ένα έργο περιβαλλοντικό, ένα έργο αναπτυξιακό, είναι ο βιολογικός του Πεταλιδίου.